Να πούμε καλημέρα. Κοντά μα ο κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, αστυνομικό αναλυτής, Καλημέρα. Φίλο τη εκπομπή μα. Καλή σα καλή καλή καλή. Καλή ημέρα, καλή... κύριε Μπαλάσκα. Καλή, καλή εβδομάδα. Πώ είστε, Άντε... Είναι και ο Σπύρο μαζί, Ω, σε, σε λίγα λεπτά. Ωραία. Και... Να σα πω, κύριε Μπαλάσκα, mm. τώρα. Ε, διαβάζω και αυτέ τι αναλύσει οι οποίε γίνονται πόσο η, πόσο η χώρα είναι σε κίνδυνο για δράση εξτρεμιστών κτλ. Όλα αυτά τώρα έχουν βάσει αλήθεια ή είναι αναλύσει που είναι. να, να τι συζητάμε μεταξύ μα, να παίρνουμε χρειαζόμαστε και χρόνο. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, η χώρα με άλλα κράτη, ακόμα και με του Παλαιστινίου, είχε έρθει πολύ πιο κοντά. Είχε μια τελείω διαφορετική στάση και αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν. να μην σα πω λόγο, ακόμα και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μην σα φανεί περίεργο. Αγαπούν τον ελληνικό λαό. Ναι, Οπότε, ξέρετε, δηλαδή, τι γίνεται, δεν δεύκολα δεύκολα υπάρχουν να ειδικά, στόχος, θέματα, ειδικά θέματα. Ακόμα και ο αραβικός κόσμος όμως ναι. δεν είναι ενωμένο αυτή τη στιγμή. Είναι, το, έχει γίνει τόσο χειλός η περιοχή ναι. που ακόμα και ο αραβικός κόσμος δεν είναι ενωμένο. Θέλω να σας το πω αυτό γιατί σας το λέω αυτό. μάλλον. Σας το λέω γιατί δεν υπάρχει μια έκταση κινδύνου. Εάν υπάρχουν μεμονωμένοι κίνδυνοι εντοπίζονται μέσα από το πληροφοριακό δίκτυο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε συνεργασία με άλλες χώρες όπως είναι η CIA, όπως είναι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και σε ένα γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όσον αφορά ειδικού πυρήνε που ενδεχομένω να μπορούσαν να χτυπηθούν από τρομοκράτε στην Ελλάδα. Εμεί βλέπουμε, α αυτό... πούμε, μάλλον το καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο στην, στην, Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρεσβία είναι το κτίριο τη πρεσβεία του Ισραήλ ναι. στην ε, Κυφυσία και Κατεχάκη, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ε, εδώ, επειδή περνάω σχεδόν κάθε μέρα απ' έξω δηλαδή, ναι. ε, εδώ η επιτήρηση είναι προφανής. Υπάρχουν και στόχοι στους, στους οποίους υπάρχει επιτήρηση ε, όχι τόσο εμφανίσια, μη επαγγελματίες. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, όσον αφορά την ασφάλεια των Ισραηλινών, οι οποίοι ε, είναι εντεταλμένοι για αυτό το λόγο στην Ελλάδα, ο πρέσβης, Ωραία, εφαλής, ναι, όλα αυτά τα πρόσωπα, εφαλής, ναι, ναι. Ο κίνδυνος, ακόμα και να χτυπηθεί αυτή η πρεσβεία, mm -hmm. με οποιοδήποτε τρόπο σας λέω, είναι μηδενικός. Ο φόβος για την πρεσβεία του Ισραήλ είναι ο φόβος των εντυπώσεων. Δηλαδή, θυμάστε κάποτε που κροτάλησε ένα καλάσνικο από διερχόμενους προς την πρεσβεία. Είχαμε θέμα. Να. Θυμάστε κάποτε που κάποιοι πήγανε και πετάξανε εμπογές. Ενώ είχαν κάνει. Ουσιαστικό κίνδυνο δεν υπάρχει. Υπάρχει κίνδυνο χτυπήματο εντυπωσιασμού, λέτε εσεί. Ε, ναι, και οι εντυπώσει αυτέ μπορούν να ταξιδέψουν ακαριέρα σε ολόκληρο τον κόσμο ε, και να έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα το ότι θα κατακριθούμε για την ασφάλεια. Για τέτοιο. Ουσιαστικά όμω Άρα... για την απώλεια mm -hmm. ανθρωπίνων ζωών ε, δεν έχουμε κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα. Και από μόνοι του το έχουν φτιάξει οι Ισραηλοί. Τώρα το πώ ε, ξέρουν. Άρα η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα στι χώρε. Η Ελλάδα δεν είναι ο στόχο τρόμο επιθέσεων, όπω μπορεί να είναι κάποιε Όχι, άλλες Γιατί στα αραβικά, στα αραβικά έθνη και γενικότερα στα, και στα Ισλαμικά έθνη, οι Έλληνε είναι αγαπητοί. Μάλιστα. Οπότε Ωραία. έχουμε αυτό το. Εγώ Είχαμε ναι... όμως όμω ένα περιστατικό Μπράβο. στη συναγωγή, θυμάστε. Στου ψηρή πέρσι δεν ήταν, κύριε Μπαλάσκα, αυτό. Ναι, ήταν παρα... την... Αυτή... ήταν ήταν ένα περιστατικό στο οποίο θα τίναζαν στον αέρα. Και βλέπουμε εδώ και το ψηρικό πλάνο. Συναγωγή. Μπράβο. Αυτή ένα χώρο τι... στον οποίο μαζεύονταν. Αυτή στο ήταν αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, σας είπα ότι ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικό και ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία mm -hmm. έχουν να κάνουν με κάποια θέλω ενδεχομένω κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν έναν εντυπωσιασμό μ, 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 χωρίς να τους ενδιαφέρει κάτι. Χωρίς να τους ενδιαφέρει αν είναι η Ελλάδα, αν είναι μια φιλήσυχη χώρα, αν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κινήματα υπέρ των Παλαιστινίων στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε τα περισσότερα κινήματα υπέρ των Παλαιστινίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ είναι απενοχοποιημένο να διαδηλώνει για ό,τι θέλει. Και είναι σωστό που συμβαίνει. Και είναι σωστό που συμβαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν μαζευτούμε 20 και θέλουμε να διαδηλώσουμε υπέρ τη ανεξαρτησία του Νεπάλ, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Σε άλλε χώρε δεν είναι τόσο. Όχι. Είναι, είναι, είναι τελείως διαφορετικά τα πλαίσια σε άλλους χώρες. Άλυστε. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνουμε και ελευθερία και δημοκρατία. Mm. Ε, πιεστήκαμε μέχρι το 1974, είχαμε 7 χρόνια θηλιά, 7 χρόνια μαύρα το Αλλά το καταφέραμε το και το πώς Ετάξει, ζούμε σήμερα. Και την απολαμβάνουμε και τη δημοκρατία Μάλιστα. και την ελευθερία. Μάλιστα.